Καλημέρα φιλαράκια μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο Magma Video. Στο σημερινό πρωινό θα απολαύσουμε τρεις φέτες ολικής με μέλι και ένα ποτήρι γάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε. Δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να ζητήσουμε οτιδήποτε. Αν θέλετε κοινοποιήστε το κανάλι μου και το βίντεο μου στους φίλους σας φίλες για να γίνει η παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new Magma video. Today the breakfast we enjoy is bread with honey and milk. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, please like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinion is your ideas, any question, anything you want. If you want to share my video on my channel to your friends, be our company, be your thank you so much. I want to share my greetings to all the subscribers and everyone to watch supporting my channel. Let's enjoy. Ωραία φιλαράκια μου, καλημέρα. Το πρωινό μου είναι αυτό, βέβαια είναι λυπίες γιατί λείπει μια ντομάτα και 60 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αλλά εντάξει, τώρα με πιάσει η πείνα, θέλω και να φύγω σε λίγο. Ούτε μπανάνα αγόρασα, ούτε πρωτεΐνη αγόρασα, αλλά... ψωμί, μέλι και γάλα. Άσχημο. Ξέρεις, γεια σας. Εδώ στην Καβάλα, τώρα έξω ο ουρανός είναι πολύ καταγάλανος, έχει ήλιο. Είναι μια χαρά, αλλά βέβαια έχει ψήφα. Σίγουρα θα έχει κρύο έξω. Αλλά τώρα που βγήκα στο μπαλκόνι για να ταΐσω τις γάτες, εντάξει, δεν ένιωσα τόσο πολύ κρύο, εντάξει. Βέβαια, όπως είπαμε, να προφυλαγόμαστε, άσχετα από το πόσο κρύο έχει έξω. Το γάλα είναι τέλειο, παιδιά. Λοιπόν, στο ψωμί ολικής βάζω οκτώ στα 10. Το ψωμί είναι χθεσινό. Στο μέλι βάζω 9,9 στα 10. Και στο γάλα 10 στα 10. Να βάλουμε λίγο ακόμα. Γενικά από μικρός μου αρέσει πάρα πολύ το γάλα. Έχω ακούσει βέβαια άλλοι να λένε ότι όταν μεγαλώνεις δεν κάνει να πίνεις γάλα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς γιατί, δεν θυμάμαι το γιατί. Αλλά εμένα μου αρέσει. Αυτή τη στιγμή κάνω το βίντεο και βλέπω μια εκπομπή, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ. Είναι, ας πούμε, δύο δίτες που πάνε να κολυμπήσουν κοντά στους καρχαρίες.
Δεν ξέρω αν ακούγεται ο σκύλος, αλλά ο σκύλος γαβγίζει τις γάτες που πήγαν να φάνε. Ωραίο πρωινό. Γεια σας. Τέλειο το πρωινό. Okay, my friends, one more magma video, it's finished. Thank you so much for watching my video. If you like my video, press like, subscribe, comment, let anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video, my channel, your friends, your company, big. Thank you so much, see you in the next video, bye-bye. Ωραία φίλοι μου και φίλες, μάλλον ένα magma video μόλις έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας φίλες για να γίνει η παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Σε θέμα χιονιά. Τώρα το πρωί έλεγε για το πόσο πιο φτηνό είναι το λάδι στον Καναδά από ό,τι στην Ελλάδα. Και ένα, δεν ξέρω εγώ, τώρα υπουργός ήταν τι ήταν, εξηγούσε το γιατί. Το μόνο που κατάλαβα από αυτά που έλεγε ήταν ότι το λάδι που πουλήσαμε στον Καναδά το πουλήσαμε πριν 3 χρόνια. Κάπως έτσι το είπε. Και κάναμε άλλο.